Στον πύργο, ο αθλητικός όμιλος Χανιά κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Football League 2 μετά από πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ξεκινάει το πρωτάθλημα με μια πολύ δύσκολη αποστολή για τον ΑΟΧ κόντρα στον Πανηλιακό μέσα στον πύργο. Ο αθλητικός όμιλος Χανιά, ο οποίος είχε φιλοδοξίες για θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην ομάδα του πύργου, η οποία ξεκίνησε δυνατά, πίεσε τον ΑΟΧ. Στο 5 μια σέντρα η οποία βγήκε από τον Βατσί, βγήκε όμως έγκαιρα Καλογεράκης και έδιωξε τον κίνδυνο. Ο Πανηλιακός, ο οποίος πήγε πιο ορεξάτος, πίεσε την άμυνα του ΑΟΧ, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τα λάθη της άμυνας της χανιωτικής ομάδας. Δεν τα κατάφερε, πάντως είχε την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γίτας εδώ σε μια προσπάθεια, ένα γέμισμα, ο Καλογεράκης με τη βοήθεια των αμυντικών μπλόκαρε σταθερά. Ο ΑΟΧ βγήκε στο 25 για πρώτη φορά από το καβούκι του σε μια προσπάθεια από τα δεξιά. Τελικά έγινε σούτ από τον Ανογεννάκη. Ουσιαστικά ένα γέμισμα πήγε να κάνει για τον Βαντερχούφτ. Δεν είχε όμως την ευτυχή κατάληξη. Το 33 από ένα πλάγιο, η κεφαλιά προς τα πίσω. Τελικά ο Κορδονούρης κατάφερε να διώξει τον κίνδυνο. Ο Γίτας στο 32, μια ατομική προσπάθεια, έβγαλε μια κάθετη παλιά. Τελικά ήταν σε θέση offside ο Θωνιάτης να άφησε την μπάλα να περάσει και αυτή κατέληξε στα χέρια του Γαλογεράκη. Πανηλιακός, ο οποίος προσπαθούσε να βρει διαδρόμους, δεν τα κατάφερε. Ο ΑΟΧ από ένα στημένο θέλησε να απειλήσει. Η μπάλα όμως πέρασε out. Πάντα στο πρώτο ημίχρονο, Πανηλιακός μπροστά. Και στο 44 τραυματίζεται ο Ανογιαννάκης, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο άφησε την θέση του καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει. Στην επανάληψη λοιπόν, ο Πανηλιακός και πάλι στο προσκήνιο. Ένα γέμισμα το οποίο έδιωξαν οι αμυντικοί. Νέο γέμισμα, ο Καλογεράκης αυτή τη φορά με γροθιές θα διώξει και πιο μακριά οι αμυντικοί. Ο Βατσής στο 55 έβγαλε την σέντρα, πήγε να κάνει καλή προσπάθεια. Ο Κυριακίδης δεν τα κατάφερε, ο οποίος επίσης ήταν πρωταγωνιστής στην επόμενη φάση. Ωστόσο, ο Καλογεράκης πάνω το κεφάλι του βγήκε μπλόκαρε σταθερά. Φάουλ για τον Πανηλιακό, η μπάλα περνάει από όλους, τελικά καταλήγει out. Στο 59. Σουτ από τον Κυριακίδη, μπάλα κοντράρι, καταλήγει κόρνερ. Ο ΑΟΧ έγινε απειλητικός στο 68 σε αυτήν εδώ την φάση. Αφού η μπάλα κόντραρε, έγινε η σέντρα, η πρώτη κεφαλιά. Εκεί σφυρίζεται επιθετικό φάουλ από τον διαιτή και σταματάει την φάση. Οπότε το τελείωμα είναι ως μη γενόμενο από τον Αργυρίου. Και φτάνουμε στη φάση του 78, όπου ο Πανηλιακός κερδίζει φάουλ λίγα μέτρα έξω την περιοχή του Καλογεράκη. Ο Λότας αναλαμβάνει την εκτέλεση, στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Καλογεράκη. 1-0 ο Πανηλιακός παίρνει προβάσμα σε ένα κέριο σημείο του μάτς από την πολύ καλή εκτέλεση. Φάουλ του Λότα, ο οποίος περνάει την μπάλα αριστερά από το τείχος και στην γωνία του Καλογεράκη, ο οποίος ακούμπησε με την μπάλα, δεν μπορούσε δε να της αλλάξει πορεία. Τα πανηγύρια δικαιολογημένα από τους παίκτες και τους φιλάθλους του Πανηλιακού και ο ΑΟΧ στην σέντρα και έχουν μείνει ακόμα περίπου 10 λεπτά. Με τον ΑΟΧ πάντως να απειλεί αρκετές φορές μέχρι το φινάλε. Εδώ μια καλή προσπάθεια που την τελευταία στιγμή ο Αργυρίου από το κόρνερ στο 85. Έγινε μακρινό σουτ. Η μπάλα δεν πήρε τροχιά προς την εστία. Στο 86 ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε. Έδιωξαν οι αμυντικοί. Εδώ ο Μποχόνης, ο οποίος κερδίζει φάουλ και κίτρινη κάρτα, την οποία δέχτηκε ο Θωνιάτης. Φάουλ με τον Κορδονούρη. Στο 89 η μπάλα περνάει έξω από τα δοκάρια του Μανολόπουλου, με τον ΑΟΧ να κυνηγάει τις ελπίδες του για ένα γκολ. Εδώ μεγάλη ευκαιρία με τον Αντωνόπουλο να σκοράρει. Ωστόσο ο Μανολόπουλος έδιωξε την μπάλα με τα πόδια. Στο 91 η πιο μεγάλη ευκαιρία για τον αθλητικό όμιλο Χανιά χαμένη. Και έτσι λοιπόν οι γηπεδούχοι κατάφεραν με αυτό το γκολ που είδαν νωρίτερα με τον Λότα να νικήσουν τον ΑΟΧ με 1-0 και να ξεκινήσουν με το δεξί την πορεία τους στο πρόγραμμα της Football League 2.